Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου με μια καταγγελία από μεριάς του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας προς τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο, για την απαράδεκτη πράξη την οποία έκανε προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας της οικογένειας του δολοφονημένου από τη Χρυσή Αυγή Παύλου Φίσα, αλλά και προσβολής στην ίδια τη μνήμη του δολοφονημένου, αναπαράγοντας τα χαλκία χρυσαυγίτικης προέλευσης. Ο ίδιος μπορεί και να είναι αρνητής της μάσκας, αλλά οι μάσκες συγκάλυψης των ακροδεξιών χαρακτηριστικών του κόμματός του έπεσαν. Προσπαθεί να προσελκύσει, να μαζέψει το αρφανά της Χρυσής Αυγής, απλώνοντας παντού το δηλητήριο του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, δημιουργώντας συμμαχίες με ό,τι το πιο αντιδραστικό, το πιο ακροδεξιό, το οποίο κλείνει το μάτι στο φασισμό, υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη Λεπέν, το Σαλβίνι, έως τον Όρμπαν της Ουγγαρίας. Έχουμε, κύριε Πρόεδρε, να κάνουμε ένα ακόμη νομοσχέδιο κοινής αποδοχής, αλλά και αποκαλυπτικό του χαρακτήρα των κομμάτων της αστικής διαχείρισης, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, των ΚΙΝΑΛΑ και των υπολείπων. Τη στρατηγική επί της ουσίας σύγκληση αυτών των κομμάτων με τις επιλογές και τις ανάγκες του κεφαλαίου. Ανάγκες που οδηγούν στο βωμό του θυσιαστηρίου την ικανοποίηση των αναγκών των εργαζόμενων και του λαού. Το νομοσχέδιο που το ΚΚΕ το καταψηφίζει, όπως πολύ εύστοχα το ανάλυσε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, ο Γιάννης Οδελής, διευκολύνει ακόμη περισσότερο τις αδειοδοτήσεις των καπιταλιστικών επιχειρηματικών ομίλων, αλλά και τη λειτουργία δράση τους, απαλήφοντας τα όποια ελάχιστα διοικητικά μέτρα ελέγχου αλλά και προστασίας του δημόσιου χώρου, της δόμησης, της δημόσιας υγείας, της προστασίας του περιβάλλοντος. Επί της ουσίας, δηλαδή, τι έχουμε? Διευκόλυμση των επενδυτικών σχεδιασμών και των συμφερόντων των μεγαλομετόχων των καπιταλιστικών επιχειρήσεων και από την άλλη, την ίδια στιγμή που βάζεται εμπόδια στη συνδικαλιστική δραστηριότητα των εργαζόμενων, κάνοντας ένα ακόμη βήμα στην απαγόρευση επί της ουσίας της απεργίας, πατώντας στη διάταξη την οποία είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε τον πλήρη έλεγχο από το αστικό κράτος, αλλά και από την εργοδοσία του συνδικαλιστικού κινήματος. Μόνο και μόνο από αυτή την αντιπαράθεση φαίνεται καθαρά ποιος ωφελείται με αυτές τις δύο ενέργειες. Ωφελημένοι οι μεγαλομέτοχοι, χάνουν οι εργαζόμενοι. Αλλά υπάρχουν και μια σειρά ακόμη ζητήματα που αποκαλύπτουν τον ταξικό χαρακτήρα της πολιτικής σας. Το νομοσχέδιο κινείται στη λογική ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων. Αλήθεια, η ανταγωνιστικότητα είναι μια τεχνοκρατική διαδικασία που έχει ουδέτερα αποτελέσματα, ή απλά και μόνο διευκολύνει την οργάνωση της παραγωγικής δραστηριότητας? Εμείς λέμε πολύ καθαρά ότι το αποτέλεσμα αυτή της διαδικασίας οδηγεί στη θωράκιση αλλά και στη μεγέθυνση των κερδών των μεγαλομετόχων των καπιταλιστικών επιχειρήσεων. Και από την άλλη μεριά, την ίδια στιγμή διαμορφώνεται και πάτε ένα ποιοτικό βήμα παραπάνω, την επίθεση ενάντια στους εργαζόμενους, ενάντια στα εργατικά δικαιώματα για την αναπαραγωγή ενός φθηνού, αναλώσιμου και χωρίς δικαιώματα εργαζόμενο. Με στόχο, με επίκεντρο τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, δηλαδή το να προσαρμόζεται ο εργασιακός χρόνος στις ανάγκες των επιχειρήσεων, οδηγείται στην εντατικοποίηση τους εργαζόμενους, κάνεται ακόμη πιο φθηνό τον εργαζόμενο. Επί της ουσίας, αξιοποιείται τα επιτέγματα της τεχνολογίας, αυξάνει την παραγωγικότητα της εργασίας για τη στήριξη και το βάθεμα της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων, που οδηγεί στο βάθεμα της εκμετάλλευσης εργατικής τάξης. Από τη στιγμή που ένα όλο και μεγαλύτερο μέρος του παραγόμενου πλούτου από τους εργαζόμενους καταλήγει στα χέρια των μεγαλομετόχων. Και σε αυτή την περίπτωση ωφελημένοι είναι οι μεγαλομέτοχοι. Τρίτον, έχουμε μια νέα επίθεση στα ασφαλιστικά δικαιώματα, είτε μέσα από τη συνεχή μείωση του λεγόμενου, όπως το αποκαλείται, μη μισθολογικού κόστους, το οποίο οδηγεί στη μείωση των συνολικών αποδοχών των εργαζόμενων προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων,
και σε αυτή την περίπτωση κερδισμένοι μεγαλομέτωχοι χαμένοι εργαζόμενοι, μέσα από την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, τη διαχείριση δηλαδή των εισφορών των εργαζόμενων και το τζογάρισμα αυτών των εισφορών και τον κόπο μια ζωή στις χρηματαγορές. Δηλαδή, θα εκμεταλλευτούν τους κόπους μια ζωή των εργαζόμενων οι μεγαλομέτωχοι για να έχουν φτηνό χρήμα για να προχωρήσουν στους επενδυτικούς τους σχεδιασμούς. Και αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, ο λογαριασμός θα καταλήξει και πάλι στους φορολογούμενους, στα φορολογούμενα λαϊκά στρώματα, τα οποία θα κληθούν να καλύψουν τις ζημιές της επικουρικής ασφάλισης των επικουρικών ταμείων από τις χρηματαγορές. Έχουμε δηλαδή εδώ μια διπλή αναδιανομή, αφενός μεν προς όφελος των κεφαλαιοκρατών, από τη στιγμή που θα διαχειρίζονται τα χρήματα των ασφαλισμένων, και από την άλλη μεριά τις ζημιές θα τις αναδιανέμεται, θα μοιράζει τις ζημιές ανάμεσα στα λαϊκά στρώματα. Τέταρτο στοιχείο. Η φορολογία και ο φορολογικός ανταγωνισμός, που είναι και αυτό ένας από τους δείκτες αύξησης ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, οδηγεί στο μεγάλωμα ακόμη περισσότερο του τμήματος εκείνων των φορολογικών εσόδων, των φορολογικών βαρών δηλαδή, που θα κληθούν να πληρώσουν και να σηκώσουν τα λαϊκά στρώματα, απαλλάσσοντας σκανδαλωδώς από όποια φορολογία τους επιχειρηματικούς ομίλους. Έτσι λοιπόν προχωρήσατε σε συνέχεια των μέτρων που πήρε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στη μείωση των φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων από το 28% στο 24%. Προχωρήσατε στη μείωση του φορολογικού συντελεστή των διανεμόμενων κερδών από 15%, ο ΣΥΡΙΖΑ το πήγε 10%, εσείς το πήγατε στο 5% μόνο. Και αποτέλεσμα όλων αυτών είναι αυτό το οποίο καταγράφεται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής σταθερότητας, το οποίο καταδέθηκε μόλις χθες στη Βουλή, όπου εκεί προβλέπεται αύξηση των εσόδων ανάμεσα στο 2021 και στο 2025 κατά 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή από 45 δις που υπολογίζεται ότι θα είναι τα φορολογικά έσοδα το 2021, θα ανέλθουν στα 58 δισεκατομμύρια το 2025, όπως προβλέπει το μεσοπρόθεσμο. Από αυτά τα 13 δις, το 70%, δηλαδή τα 9 δισεκατομμύρια, άμεσα θα αφαιρεθούν από τις τσέπες των λαϊκών στρωμάτων. 6 δισεκατομμύρια ως αύξηση της έμεσης των εσόδων από την έμεση φορολογία, την πιο άδικη φορολογία, και 3 δισεκατομμύρια αύξηση των εσόδων από τα φυσικά πρόσωπα. Έτσι λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση, το ποιος κερδίζει και ποιος χάνει, η απάντηση είναι φανερή. Ζυγά χάνω, μονά κερδίζεις. Μόνιμα κερδισμένοι είναι οι μεγαλομέτωχοι των καπιταλιστικών επιχειρήσεων, μόνιμα χαμένα οι εργαζόμενοι και ο λαός. Εδώ επιτρέψτε μου μια παρένθεση σε σχέση με το ΦΠΑ στα νησιά. Ο τίτλος που θα μπορούσαμε να βάλουμε είναι ότι ο δολοφόνος επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος. Ουσιαστικά διατηρείται αυτή τη μικρή μείωση ως αντιστάθμισμα, όπως λέτε, του βάρους που σηκώσαν από το μεταναστευτικό. Μετατρέψατε τα νησιά σε φυλακές μεταναστών και προσπαθείτε με αυτόν τον τρόπο να εξαγοράσετε και να χρυσώσετε το χάπι. Το ΚΚΕ είναι καθαρό. Και αυτό το οποίο τονίζει στην τοποθέτησή του είναι ότι πρέπει να καταργηθεί ο ΦΠΑ για τα είδη πρώτης λαϊκής ανάγκης. Και στα πλαίσια αυτά καταθέσαμε και πάλι την τροπολογία για μόνιμη μείωση του ΦΠΑ για όλα τα νησιά του Αιγαίου. Όλα αυτά τα οποία ανέφερα στην παρέμβασή μου είναι μερικά μόνο παραδείγματα από το τι ετοιμάζεται την επόμενη μέρα για την εργατική τάξη και για το λαό. Και σε όλα αυτά τα ζητήματα υπάρχει συμφωνία, γιατί σε όλα τα θέματα αυτά, και στη φορολογία και στο ασφαλιστικό και στη θωράκιση ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων και στο χτύπημα του συνδικαλιστικού κινήματος, έχουν βάλει τη σφραγίδα τους όλες οι κυβερνήσεις. Και μία πατάει πάνω στα ερείπια των λαϊκών δικαιωμάτων που έχει διαμορφώσει η άλλη, η προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτός είναι ο δρόμος της καπιταλιστικής ανάπτυξης
που όλοι σας υποστηρίζετε. Αυτός ο δρόμος οδηγεί στη συνεχή επιδείνωση της θέσης των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων, στο άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα στις δυνατότητες που αντικειμενικά υπάρχουν για να ικανοποιούνται οι λαϊκές ανάγκες και στο επίπεδο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών, στην άνοδο, στην αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, με τον πλούτο να συγκεντρώνεται σε όλο και λιγότερα χέρια και ταυτόχρονα η φτώχεια να καλύπτει όλο και περισσότερα στρώματα του λαού. Έτσι λοιπόν είναι καθαρό ότι η απάντηση προς όφελος των εργαζόμενων και του λαού βρίσκεται στη σύγκρουση με αυτή την πολιτική που εξυπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου με τους πραγματικούς υπεύθυνους που είναι τα μονοπόλια, το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Η ριζική ανατροπή των συσχετισμών δυνάμεων πρέπει να είναι στην ημερήσια διάταξη του λαού, να προετοιμάζεται δηλαδή για να αποκρούσει όχι μόνο την επίθεση, αλλά να ρίξει το δρόμο για να αλλάξει χέρια η εξουσία, για να οργανωθεί η οικονομία με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του λαού. Και αυτός ο δρόμος είναι ο δρόμος του σοσιαλισμού. Τρίτος δρόμος δυστυχώς δεν υπάρχει. Όλοι οι τρίτοι δρόμοι έχουν χρεοκοπήσει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.